και από την Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι, στην Ουάσιγκτον και την Κατερίνα Σόκο, γιατί η Κατερίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ενόχληση για την ενόχληση που εκφράζει η Άγκυρα στο θέμα του Καβαλά. Έτσι, η Ασία, οι Αμερικανοί φαίνεται ότι έχουν ενοχληθεί από την αντίδραση της Τουρκίας, η οποία κάλεσε τον πρέσβη του στην Άγκυρα για να διαμαρτυρηθεί και χαρακτήρισε τη δημόσια έκκληση του ως από κοινού με 10 χώρες ανάμειξη στην τουρκική δικαιοσύνη. Έτσι, εκπρόσωπος του State Department μας τόνισε σε γραπτή ανακοίνωση ότι αν και ως γενική θέση δεν σχολιάζουν διπλωματικές δραστηριότητες ρουτίνας, η θέση τους σε αυτό το θέμα είναι ξεκάθαρη. Καλούν την Τουρκία να απελευθερώσει άμεσα τον Οσμάν Καβαλά από την κράτηση, όπως λένε οι αληθοφανείς πλην όμως ψευδείς κατηγορίες εναντίον του, η συνεχιζόμενη κράτησή του, οι συνεχείς καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της δίκης του, συμπεριλαμβανομένες της εγχώνευσης υποθέσεων εναντίον του, υπονομεύουν το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Όπως τονίζουν, συνεχίζουμε να προτρέπουμε τη Τουρκία να σεβαστεί αυτές τις θεμελιώδεις ελευθερίες και να φέρει αυτή την υπόθεση σε μια γρήγορη και δίκαιη κατάληξη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.